εφαρμογή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τετάρτη 3 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με τον μέχρι στιγμής απολογισμό της καταστροφικής φωτιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Τροφιλιάς. Θα πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο πριν δούμε το ρεπορτάζ. Για να δούμε, Δημήτρη, καλησπέρα. Δυστυχώς, ένα πάρα πολύ κακό νέο. Γιατί μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή φυσικού κάλους. Προστατευόμενη, μάλιστα. Και προστατευόμενη ζώνη. Έτσι. Είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες χθες τη νύχτα και σήμερα τα ξημερώματα βεβαίως επίσης επανήλθαν και οι εναέριες δυνάμεις. Είναι τεράστια η έκταση, έτσι. Τεράστια έκταση. Μιλάμε για 22.000 στρέμματα και αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει να έχουν κατακαεί τα 2.000 στρέμματα, δηλαδή 4-5% παρθένου δάσους μάλιστα. Αν δει κανείς τις εικόνες, θα δει μία ισοπεδωμένη κυριολεκτικά στις τάχτες ζώνη. Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Έχω την αίσθηση ότι τέτοια εποχή που συνέβη, είναι δεδομένο ότι πίσω από αυτή την πυρκαγιά. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, Δημήτρη, να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί αυτό που πας μόλις να πεις φαίνεται ότι έχουν στο μυαλό τους και οι αρχές. Δηλαδή εδώ υπάρχει όχι σενάριο και εκτίμηση για εμπρισμό, αλλά σχεδόν βεβαιότητα στις αρχές και απλώς αναζητούν τα πιστήρια που ενδεχομένως να τους οδηγήσουν και πιο συγκεκριμένα. Φυσικά, έτσι, Γιώργο, θα ανοίξει πρώτο ο Θεός να τελειώσει, να περατωθεί η κατάσβεση. Ναι μεν τελεί υποήφεση, ναι μεν δεν υφίσταται πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο της πυροσβεστικής και είναι και μάλιστα και σε επιφυλακή. Έχουμε πολλά να λέμε. Λοιπόν, για μιλάνε... πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και θα τα πούμε αμέσως μετά πάλι μαζί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Το δάσος που φυλάται η πυροσβεστική υπηρεσία ως κόρη οφθαλμού κάθε καλοκαίρι κάει και τελικά στις αρχές της άνοιξης. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης και βρήκε όχι πλήρως οργανωμένη την πυροσβεστική υπηρεσία εν ώψη της νέας αντιπυρικής σεζόν έχει κάψει πάνω από 300 στρέμματα παρθένου δάσους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Αποτρέψαμε την επέκταση της πυρκαγιάς στο μέτρο που λέμε. Την κόψαμε εκεί που έπρεπε, γιατί μέσα υπήρχαν και λιδώσεις, δεν ήταν όλο καμένο και αυτές. Γινόταν πυρκαγιά κόμης και είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι δυσκολίες ήταν στην ένταση και στην αλλαγή διεύθυνσης του ανέμου, καθώς επίσης και στην προσβασιμότητα. Υπήρχαν βαλτώδη εδάφη μερικά, ποτάμια και στην αυτοκίνητα, αλλά παρόλα αυτά δεν επεκτάθηκε. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα όλα τα πεζοπόρα, έχουμε βάλει εγκαταστάσεις με νερό και έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο σε όλη την περιοχή υπάρχουν πυκνοί καπνοί και μικροεστίες. Όλο το βράδυ δόθηκε μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες από το ποτάμι στο Φάλαρι και επεκταθεί νοτιότερα όπου υπάρχει και κατοικημένη ζώνη. Οι πυροσβέστες έδωσαν μεγάλη μάχη με δυνάμεις που έφτασαν από όλη την Ελλάδα με 40 οχήματα και περισσότερους από 80 πυροσβέστες. Πίσω την κυλίδωσε, παιδιά, κυλίδωσες, προσέξτε. Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Παράδεισος, βορειοανατολικά του δάσους και κινήθηκε νοτιοδυτικά με τη φορά του ανέμου φτάνοντας γρήγορα στην παραλία. Το παρηγορό ήταν πως καθυλώθηκε σε μια ζώνη και δεν επεκτάθηκε στο σύνολο του δάσους. Η νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Φλαμή, πάρα πολύ δύσκολη, αλλά τα πεζοπόρα τμήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες μέχρι χαράματα. Ναι. Γλιτώσαμε μια μεγάλη καταστροφή. Έχει γίνει ζημιά βέβαια στο δάσος, αλλά μια μεγάλη καθολική καταστροφή αποσοβήθηκε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Επιχείρησαν περίπου 35 οχήματα της πυροσβεστικής, υδροφόρα οχήματα. Ναι. Και 90 άτομα προσωπικό πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα 21. Και βεβαίως
μηχανήματα βαρέου τύπου, γιατί ανοίγαμε αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος. Ξέρετε πολύ καλά ότι το δάσος εκεί είναι πολύ πυκνό. Ναι. Είναι πάρα πολύ πυκνό. Άρα λοιπόν κινητοποιήσαμε όλα τα μηχανήματα που μπορούσαμε και να έχουμε στη διάθεσή μας. Τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν αρχικά με ένα καναντέρ από την Ελευσίνα που επέστρεψε λόγω βλάβης πίσω και ξεκίνησαν άλλα δύο από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και ένα σούπερ πούμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το ένα καναντέρ και το σούπερ πούμα έκαναν ρήψεις μέχρι που σκοτίνιασε, εξαντλώντας τις δυνατότητες που είχαν. Τελικά, πάνω από 200 στρέμματα έγιναν στάχτη, καταστρέφοντας το διαμάντι της περιοχής. Λοιπόν, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έτσι μια πραγματικά αποκαρδιατική εικόνα, όπως λέμε και στον τίτλο μας, που δεν είναι μια συνηθισμένη πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω, έχουν γίνει αγώνες αυτός ο χώρος εκεί να κρατηθεί όπως έχει κρατηθεί επί δεκαετίες. Είναι ένας χώρος σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή, όχι μόνο για τους ευαίσθητους οικολογικά, γιατί κάποιες φορές ακούω ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Δεν είναι καθόλου υπερβολές. Είναι μια ζώνη για την οποία έχουν παλέψει πάρα πολλοί κόσμος να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση που είναι και να είναι μια περιοχή φυσικού κάλους, και εδώ βλέπουμε πώς έχει καταλήξει. Έτσι. Τα 2.000 στρέμματα που κατακάηκαν ουσιαστικά είναι παρθένο δάσος, Γιώργο. Έτσι. Αντιλαμβανόμεθα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, είναι μια οικολογική καταστροφή που δεν σχετίζεται μόνο με την περιοχή μας ή με τη χώρα μας. Αφορά όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχουν τέτοιες ζώνες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα τις συναντήσεις ευκόλως και γι' αυτό κηρύσσονται προστατευόμενες περιοχές, ζώνες τύπου στροφιλιάς. Πάμε στα σενάρια εμπρισμού, πριν δούμε και το ρεπορτάζ το ανάλογο. Τα σενάρια εμπρισμού και όλα αυτά οπωσδήποτε είναι υπαρκτά και αν ρωτήσει κανείς τέτοια χρονική στιγμή που έπιασε η φωτιά, όλα κατατείνουν στο σενάριο ότι σίγουρα πρόκειται για εμπρισμό. Όμως, δεν υπάρχουν ευρήματα βέβαια προς το παρόν. Δεν υπάρχουν ευρήματα. Αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει ενδελεχώς σε έρευνες στο σημείο. Προτεραιότητα ήταν να σβήσει φωτιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα ζητήματα, έτσι. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε καθοδόν, Γιώργο. Δεν είναι η στιγμή να το αναλύσουμε περαιτέρω, αλλά φυσικά αυτό που δείχνουμε εμείς τώρα είναι η είδηση. Γιατί πρέπει να πάμε στην ανάλυση και καθοδόν στην κριτική. Και η ανάλυση τι μας λέει? Το να καεί το 4-5% του δάσους της Στροφιλιάς στο σημείο Κουνουπέλη είναι μια απώλεια, όπως είπαμε, που δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ευθύνες. Κάτοικοι μιλούν για έλλειμμα αντιπυρικών ζωνών. Κάτοικοι μιλούν για ολιγορία σε ό,τι αφορά την αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Κάτοικοι μιλούν για ελλείμματα πολιτικής σε ό,τι αφορά τη στροφιλιά. Ένα είναι αναντήρητο γεγονός. Όταν κατακαίγονται 2.000 στρέμματα, κάτι δεν έχει πάει καλά. Κατακαίγονται 2.000 στρέμματα. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Πριν φτάσουμε στην αντιπυρική περίοδο. Έτσι, μην φτάσουμε στους καιρούς ότι φταίει ο στρατηγός άνεμος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το τι πιστεύουν στην πυροσβεστική για τα αίτια της πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε στις αρχές Απριλίου και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ήδη την πρώτη και πιο επικίνδυνη πυρκαγιά της περίοδου και μάλιστα στην προστατευόμενη δασική περιοχή της Στροφιλιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4 το απόγευμα μέσα στον πυρήνα του δάσους, σε απροσπέλαστο σημείο στην πλευρά του Κουνουπελίου, γεγονός που αμέσως προκάλεσε υποψίες για εμπρισμό. Αυτό που ζήτησα και θα επιμείνω, πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ καλά να δούμε τα αίτια. Μιλάτε για εμπρισμό. Δεν γίνεται, κύριε Φλαμίδου, 2 Απριλίου. Μα 2 Απριλίου. Σχεδόν, μόλις βγήκε ο χειμώνας. Να έχουμε μέσα στην καρδιά του δάσους. Δεν μιλάμε στις παρυφές. Μιλάμε μέσα στην καρδιά του δάσους να έχουμε μια τόσο μεγάλη φωτιά. Ναι. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να τα ψάξουμε όλα και αυτό να γίνει δίδαγμα προς όλους. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που έχει φέρει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πολύ γρήγορα, μεγάλες διαφοροποιήσεις, άρα αναπροσαρμογή των σχεδίων. Και το δεύτερο, ψάξιμο τι γίνεται εκεί. Φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός. Θα μπορεί να είναι και τυχαίο, μην βγάζω συμπεράσματα, δεν είμαι ειδικός, αλλά πηγαίνω με την κοινή λογική, κύριε Φλαμή. Όταν έχουμε Απρίλιο μήνα, 2 Απριλίου, μία τόσο μεγάλη φωτιά μέσα στην καρδιά του δάσους, δεν έχει γίνει τυχαία. Ναι.
Έτσι βγαίνει η απλή λογική. Αν είναι κάτι το τυχαίο, βεβαίως, λόγω καλωδίων ή άλλων, μην μπαίνουμε τώρα σε επιμέρους αιτίες, αλλά αυτά σου μας τα πει το ανακριτικό. Γι' αυτό ζήτησα και από την αστυνομία και το πυροσβεστικό να γίνει σε βάθος έρευνα. Ξέρω όμως ότι ξεκίνησε μέσα από το δάσος. Δεν ήταν από υπολείμματα καλλιεργιών, κάποια καύση κτλ. Να φύγει από καλλιεργήσει με έκταση και να μπει μέσα. Ξεκίνησε μέσα από το δάσος. Πυκνό, καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε πολύ καλά προσπέλαστο και γι' αυτό πήρε γρήγορα μεγάλη διάσταση και υψηλό πυροθερμικό φορτίο. Ένα αεροσκάφος τύπου Καναντέρ που ξεκίνησε από την Ελευσίνα επέστρεψε πίσω. Ενώ για μία περίπου ώρα επιχείρησαν από αέρος δύο αεροσκάφη που κατέφτασαν από τη Θεσσαλονίκη. Δεν βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο. Ο πυροσβεστικό σώμα νοικιάζει κάθε χρόνο. Δεν έχουν έρθει αυτά. Ναι. Είναι, και το γνωρίζουμε. Τώρα, αν έγινε μια βλάβη, δεν είναι, ξέρετε, δεν μπορώ να σας πω υπεύθυνα. Είναι το αρχηγείο και το ΕΣΚΕ. Ήρθε όμως και χθες αεροπλάνο και ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος και βοήθησε πάρα πολύ στο να την περιορίσουμε, να την κόψουμε στην έκτασή της. Και σήμερα είναι το πρώτο φως 2 Καναντέρ 415. Τα καινούργια που λέμε. Ναι. Που έχουν βοηθήσει σημαντικά. Προς ό,τι αφορά την ώρα, το πότε θα μπορούσε, πότε δεν μπορούσε να έγινε καμιά βλάβη, δεν μπορώ να σας το πω. Το ένα Καναντέρ ήρθε από την Θεσσαλονίκη και το ένα ελικόπτερο ήρθε από την Αθήνα. Ναι. Τώρα έχουν αράξει τον Άραξο, δεν μπόρεσαν τα δύο που σηκώθηκαν από την Αθήνα να έρθουν, άρα το ένα ήρθε από πάρα πολύ μακριά το ελικόπτερο. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι ζήτησε έλεγχο σε βάθος για την ανεξήγητο να εκδηλώνεται μια τόσο μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά στις αρχές Απριλίου. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για την πολύ μεγάλη φωτιά, για αυτή την οικολογική καταστροφή ουσιαστικά. Έτσι. Που προκλήθηκε στην Στροφιλιά. Πάμε και σε μια πυρκαγιά που είχαμε, Δημήτρη Χωρίτο, σε σπίτι στην Αρρώη. Που... Έτσι, κατακάηκε και το σπίτι. Έτσι. Δεν ξέρουμε τους λόγους. Στην Αρρώη της Πάτρας είναι το σπίτι. Αλλά, συγγνώμη Γιώργο, ό,τι αφορά την φωτιά της Στροφιλιάς, πρέπει σε μια στιγμή να δούμε ποιοι ευθύνονται, έτσι. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν πρέπει να πέσει έτσι αυτό το θέμα. Συμφωνώ μαζί σου, γιατί είπαμε και προηγουμένως ότι ακόμη και εμπρισμός να είναι, γιατί άκουσα και τον διοικητή της πυροσβεστικής, θα πρέπει να αναζητηθούν αν υπήρξαν ολιγορίες που άφησαν τη φωτιά να ξεφύγει καταρχήν. Έτσι, μπράβο. Στις πρώτες στιγμές. Ξέφυγε η φωτιά. Ξέφυγε η φωτιά πολύ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα πλάνο από το σπίτι. Στην Αρρώη της Πάτρας. Που λέμε στην Αρρώη, είναι παλιά κατοικία. Έτσι. Ουσιαστικά κάηκε σχεδόν ολοσκερός. Έτσι. Πάμε στην επίσκεψη Τσακαλώτου στην Πάτρα. Είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος βρέθηκε για να μιλήσει για την οικονομία και την κοινωνία μετά τα μνημόνια. Αυτός ήταν ο τίτλος. Εδώ τον βλέπουμε την ώρα που προσέρχεται στο χώρο του κεντρικού ξενοδοχείου της Πάτρας, όπου σήμερα αργά το απόγευμα ξεκίνησε η ομιλία του. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, από ό,τι μαθαίνω. Έτσι, το βλέπουμε εδώ με τον Κωνσταντο Σπαρτινό και τον Γιώργο Τουρόρο. Θα πάμε να πάρουμε μια γεύση. Νομίζω ότι έχουμε. Εδώ τον βλέπουμε ακριβώς. Όχι, το πλάνο ζήτησα. Ωραία. Πάμε, νομίζω ότι έχει πει και δύο λόγια κατά την είσοδό του ο κ. Τσακαλώτος. Να πούμε ότι στην ομιλία του κινήθηκε σε ένα πλαίσιο περιγραφής της κατάστασης που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση και της κατάστασης που παραδίδει, λέγοντας ότι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι κρατήσαμε την κοινωνία όρθια και καταφέραμε να βγάλουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Τώρα ξεκινάει, είπε ο κύριος Τσακαλώτος, η μεγάλη προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε. Καταρχάς, πώς πήγε η βόλτα. Πολύ ωραία η βόλτα, πολύ ωραία η πόλη. Τι σας είπαν οι πολίτες? Πολύ ωραίος ο καιρός. Τι άλλο μπορεί να θέλει κανένας? Και θα ελπίσω σε πολύ καλή συζήτηση εδώ. Και για την κοινωνία και για την οικονομία. Θα κάνουμε δύο δηλώσεις όμως. Θα κάνουμε δύο δηλώσεις. Θα συζητήσουμε όπως πρέπει, γιατί αυτές οι ευρωεκλογές είναι πιο σημαντικές από όλες τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Γιατί είναι σημαντικές και για την οικονομία και για την κοινωνία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, μια κουβέντα είπε, τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε ρεπορτάζ αύριο. Πώς, για τον πυρήνα της ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών, που γεννήθηκε στο πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως. Μιλώντας πριν την ομιλία του, οι άξονες ήσαν οι εξής. Ουσιαστικά θα υπενθυμίσει στην τετραετία, έτσι όπως θα καταλήξει, ΣΥΡΙΖΑ, ποια μέτρα ελήφθησαν για τους οικονομικά αδύνατους πολίτες, θα πει για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, υπό ποια έννοια θα το επαναλάβει.
Διότι όπως είπε και στην ομιλία του, ξεχνούν οι πολίτες. Πιστεύουν ότι γενικώς και αορίστως δίδεται αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Θα μπορούσε να είναι και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η σημερινή το θεσμοθέτησε, θα μιλήσει για τα μερίσματα και για την εν γέννη πολιτική που θα αναπτυχθεί εφ' εξής για τη θωράκιση των οικονομικά αδύνατων πολιτών. Άρα, αφού υπενθυμίσει ο Τσακαλώτος, τώρα που μιλάμε είναι εν εξελίξη η εκδήλωση, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει για τα νομοσχέδια που έρχονται 120 δόσεις πριν... 120 δόσεις που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι η κυβέρνηση θεωρεί ένα χαρτί στην πορεία προς ευρωεκλογές, ότι κατάφερε να περάσει την υλοποίηση των 120 δόσεων παρά τις αρχικές διαφωνίες των δανειστών, κάτι που θα εξυπηρετήσει, όπως λέγαμε, χιλιάδες και στην περιοχή μας οφειλέτες και της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα πάμε στην ελληνική αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε τη Βόρεια Μακεδονία με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό και με πατρινούς που συμμετείχαν στην αποστολή, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Ρόρος, ο υποψήφιος δήμαρχος που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Ο Θεόδωρος Δούρος, ο Γιώργος Ρόρος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών και ο Γιώργος Βαγενάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νότιο-Δυτικής Ελλάδας, ήταν ανάμεσα στους πατρινούς επιχειρηματίες που έφτασαν χθες στα Σκόπια μαζί με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Οι πατρινοί επιχειρηματίες γύρισαν πίσω σήμερα τα ξημερώματα με θετικά σχόλια για τις προοπτικές συνεργασιών. Σίγουρα το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Υπογράφησαν κάποιες συμφωνίες οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές και για τις δύο χώρες. Το συμπέρασμα που βγαίνει γενικώς είναι ότι δυστυχώς χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια από τα σοβαρά ωφέλη και τα καλά αποτελέσματα που θα είχε μια περαιτέρω συνεργασία με τη γείτονα χώρα. Εμείς λέμε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μπορούν να γίνουν πάρα πολύ καλές, μπορούμε να συνεργαστούμε, υπάρχει γόνιμο έδαφος για να γίνουν επενδύσεις περισσότερες από ελληνικές επιχειρήσεις και θεωρώ ότι η επένδυση στη χώρα της Βόρειας Μακεδονίας ξεκινάει από αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι μεγάλες οι ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την αναγραφόμενη ονομασία σε πολλές πιναγίδες, ο κ. Φαγενάς ανέφερε πως πολλές άλλαξαν σε χρονομηδέν εξαιτίας της επίσκεψης. Παντού οι ταμπέλες που υπήρχαν, οι παλαιές, γράφανε μόνο Μακεδονία. Αυτό και μόνο δείχνει ότι τελικά το συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τον προσδιορισμό που μπήκε δεν αναγράφεται μόνο το όνομα Μακεδονία και είναι ένα βήμα παραπάνω. Η υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού από τον Τζόραν Ζάεφ ήταν ιδιαίτερο θερμή και φυσικά δεν έλειψαν οι αγκαλιές και οι selfies μεταξύ των δύο ανδρών. Λοιπόν, ωραίο κλίμα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία. Η ελληνική αντιπροσωπεία διαμέσου των πολιτικών εκπροσώπων, γιατί οι επιχειρηματίες ουσιαστικά απλώς συνόδευαν και συμμετείχαν στις συζητήσεις που γίνονταν για τη διάνοιξη επιχειρηματικών διάβλων. Δημήτρη, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι όσοι συμμετείχαν. Το ζήτημα είναι τι θα αποφέρουν όλα αυτά. Γιατί βεβαίως για τον κύριο Ρόρο, που είναι και υποψήφιος δήμαρχος, καλό είναι που πήγε με τον Τσίπρα μαζί. Φυσικά όλα αυτά, ναι, μεν είναι σε πολιτικό επίπεδο κυρίως, διότι δεν πιστεύω σε καμία των περιπτώσεων να σχετίζονται με το επιχειρήν. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν περιμένουν οι οικονομικοί παράγοντες τους πολιτικούς να δράσουν. Δρούν από μόνοι τους έγκαιρα όταν οι ίδιοι πιστεύουν ότι μπορούν είτε να εξάγουν προϊόντα είτε να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε έτερες χώρες, σε οποιαδήποτε ζώνη του πλανήτη. Το 10% του ακαθάριστου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία, πρώην Σκόπια, σχετίζεται με ελληνικό κεφάλαιο, με ελληνικές επενδύσεις. Δηλαδή, πριν τη συμφωνία των Πρεσπών, οι Έλληνες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνταν στην γείτονα χώρα. Εδώ κάνει αίσθηση και το γεγονός της φιλοσοφίας που επικράτησε στην ελληνική αντιπροσωπεία, γιατί από την περιοχή, για παράδειγμα, ήταν ο κύριος Δούρος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο κομμάτι του ρούχου. Και κάνουν και εξαγωγές, ως επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα ήταν ο Γιώργος Ρόρος, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας,
ο οποίος εκπροσωπεί ουσιαστικά επιχειρήσεις που είναι πολύ δύσκολο να... Το μικροεπιχειρήν. Αυτό δεν το πολύ κατάλαβα κι εγώ, για να σου πω την αλήθεια, διότι το μικροεπιχειρήν δεν εξάγει τίποτα. Εισάγει κανένα εμπόρευμα και πουλάει ρούχα, παπούτσα και τα λοιπά. Δηλαδή δεν... αυτό μάλλον, ας πούμε, ήταν επειδή ο κύριος Ρόρος είναι υποψήφιος δήμαρχος, είναι ΣΥΡΙΖΑ, πάρει και κάποιους πόρους, πάρει και τον Γιώργο μαζί, δηλαδή, γιατί σε κάθε περίπτωση πολύ δύσκολα έναν καταστηματάρχη που δραστηριοποιείται στην πλατεία Γεωργίου μπορεί να τον πάρει ένας πρωθυπουργός στην Κίνα. Είχε συμβολικούς λόγους αυτό, ναι, είχε συμβολικό μάλλον χαρακτήρα. Λοιπόν, να πάμε, κυρίες και κύριοι, στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που θα κάνει 200.000 στοχευμένους ελέγχους με βάση τα όσα λένε στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα δούμε ποιους θα αφορούν. 200.000 φορολογικούς και τελωνιακούς ελέγχους, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις νέες υποθέσεις, προγραμματίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2019 με το επιχειρησιακό πλάνο που καταρτίζει. Βασικά σημεία του σχεδίου αυτού για το 2019 περιλαμβάνει η έκθεση απολογισμού πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Μεταξύ άλλων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το 2019 προγραμματίζει 25.000 ελέγχους από τις εφορίες, το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και της ΦΑΕ. 56.000 μερικών επιτόπιους ελέγχους από τις ΔΟΗ για την έκδοση αποδείξεων, με στόχο τον εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 25% επί των υποθέσεων αυτών. Επιπλέον, 16.000 επιτόπιους ελέγχους θα αναλάβουν να διενεργήσουν οι υπηρεσίες έρευνας και διασφάλισης των δημοσίων εσόδων. 3.000 έλεγχοι στο σύνολο της χώρας και σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, όπως σε επιχειρήσεις κλάδων που παρουσιάζουν μεγάλο φορολογικό κενό στο ΦΠΑ ή στο εισόδημα. Από τα τελωνία σχεδιάζεται η διενέργεια τουλάχιστον 57.000 ελέγχων δίωξης, εκ των οποίων τουλάχιστον 13.500 σε υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά, 11.500 έλεγχοι σε καπνικά, 9.000 σε αλκοολούχα, 3.000 έλεγχοι σε παραποιημένα προϊόντα, 8.000 σε ρευστά διαθέσιμα και 12.000 έλεγχοι σε λοιπές κατηγορίες. Πάμε τώρα σε έργα που έγιναν ασφαλτόστρωση στην οδό Τερψιθέας, όπου η κατάσταση ήταν δραματική το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις. Μιλάμε για την περιοχή της Αγιάς. Οι κάτοικοι ζητούν τώρα να πέσει άσφαλτος και σε κομμάτι της οδού Μαρκοράου, όπου επίσης υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η οδός Τερψιθέας στην περιοχή της Αγιάς άλλαξε όψη και έγινε ξανά δρόμος, χωρίς να έχει το κακό του το χάλι. Νέος ασφαλτοτάπητας έπεσε στον δρόμο και παραδόθηκε στην κυκλοφορία ξανά στους κατοίκους της περιοχής και όσους κινούνται μέσω αυτής. Ειδικά μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, ο δρόμος είχε μετατραπεί σε τοπίο μελακούβες σε αρκετά σημεία του. Συνεργεία του Δήμου Πατρέων έξαν με ειδικά μηχανήματα τον παλαιό ασφαλτοτάπητα και έστρωσαν καινούριο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν και οι απαραίτητες διαγραμμίσεις. Νέο αίτημα των κατοίκων της περιοχής είναι να πέσει άσφαλτος και στην οδό Μαρκορά και Σοφοκλέους, ένα κομμάτι το οποίο είναι μόνο χώμα και λακκούβες. Πάμε τώρα στις φορολογικές δηλώσεις. Λέγαμε ότι η πλατφόρμα άνοιξε. Θα δούμε στο ρεπορτάζ ποια σημεία πρέπει να προσεχθούν από τους φορολογούμενους. Το TaxisNet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει ανοίξει, αλλά φέτος υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές είναι ότι ο σύζυγος και η σύζυγος θα λάβουν ξεχωριστό εκαθαριστικό σημείωμα, ανεξαρτήτως αν κάνουν ή όχι χωριστή δήλωση. Γι' αυτό και τα ζευγάρια θα πρέπει να δηλώσουν 2 τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να εισπράξουν την επιστροφή φόρου που δικαιούνται, αν δικαιούνται. Στις κοινές δηλώσεις των σύζυγων θα πρέπει ο κάθε σύζυγος να δηλώσει το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού. Στην περίπτωση που ο λογαριασμός είναι κοινός, μπορεί και οι δύο να δηλώσουν τον ίδιο αριθμό IBAN. Φέτος με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι βγαίνουν 2 καθαριστικά. Ένα για τον σύζυγο και ένα για την σύζυγο. Όταν υπάρχει επιστροφή σε έναν εκ των 2 σύζυγων, μπορεί να πάει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην εφορία με το βιβλιάριό της, το οποίο είναι και δηλωμένο στο Ε1, να κάνει τον οποιοδήποτε συμψηφισμό, εάν έχει χρέη, και να πάρει τα ρέστα. Ή να πληρώσει οτιδήποτε άλλη οφειλή έχει ο ένας εκ των 2 σύζυγων.
στις περιπτώσεις έγκαμων φορολογούμενων που έχουν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωρίς της δήλωσης, καθώς και άγαμος συμπληρώνονται IBAN λογαριασμού ατομικού ή κοινού. Όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων οφείλει και ο δεύτερος δεν οφείλει και υπάρχει επιστροφή στον δεύτερο, τότε μπορεί να πάει να πάρει εφάπαξ όλα τα χρήματα που του αντιστοιχούν. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα και θα πρέπει να προσεχτεί και ποιος λογαριασμός θα μπει στο έντυπο του ε1. Εάν υπάρχει επιστροφή στην σύζυγο, θα πρέπει να μπει λογαριασμός στην σύζυγο και όχι στον σύζυγο, που να είναι πρώτη δικαιούχος η σύζυγος δηλαδή. Για τους φορολογούμενους που δεν διαθέτουν λογαριασμό, βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του IBAN που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα, κύριε Σεκύρη, και πριν περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση να δούμε το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής στην Αχαΐα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και οι 8 από τους 12 βουλευτές στον νόμο Αχαΐας για το κίνημα αλλαγής. Έτσι ώστε να... πάλι τους μισούς θα βγάλετε. Δεν είναι μισή. Τα δύο τρίτα. Δεν είναι μισή. Είναι τα δύο τρίτα. Ξεκάθαρα. Υπάρχει μια στρατηγική στο χώρο μας και για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν θα είστε υποψήφιος. Εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Δεν θα είμαι. Είμαι υποψήφιος στο Δήμο της Πάτρας. Άρα θα ανακοινωθεί επισήμως και ο Γιώργος Παπανδρέου μας λέει. Ναι, ναι. Εντάξει. Σας είπα πάντως για να καταλήξουμε και να βγάλουμε και τα συμπεράσματα από το συνέδριο ότι... Δεν μας δίνετε ολοκληρωμένη την είδηση. Πόσοι άλλοι θα ανακοινωθούν και ποιοι θα είναι. Δεν μπορώ. Θα το κάνει αυτό ο γραμματέας της νομαρχιακής του κοινωνικής. Ξέρετε κάποιους. Και εσείς τους γνωρίζετε. Και εσείς τους γνωρίζετε. Είναι οι άνθρωποι. Ο Κατσικόπουλος θα είναι τελικά. Προφανώς ναι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του κινήματος. Θα είναι σίγουρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο κλίμα θα μείνουμε το ίδιο. Γιατί έχουμε τον κύριο Ηρακλή Ρούπα μαζί μας, οικονομολόγο, τομεάρχη ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ, φέρελπη υποψήφιο βουλευτή στις επόμενες εκλογές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρούπα. Γιατί, μιας και μιλάμε για το ψηφοδέλτιο, νομίζω ότι είστε από τα πρόσωπα που είναι βέβαιο ότι θα συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας. Και λέω είστε από τα πρόσωπα, γιατί ξέραμε ότι θα ήσαν κι άλλοι, αλλά άλλοι φύγανε κατά δω, άλλο δραπέτευσε για την Αθήνα, βλέποντας ότι θα είναι ο Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο. Άλλοι στρίψανε για τα περιφερειακά ψηφοδέλτια. Βλέπω ότι εσείς θα είστε πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Πλή, εγώ έχω να πω το εξής. Η πολιτική, πρώτον, είναι για γερά στομάτια. Και δεύτερον, είναι για αυτούς που έχουν πόδια και ξέρουν και μπορούν και τρέχουν, μην περιμένοντας το σίγουρο και το εύκολο. Δόξα τω Θεώ, στην Αχαΐα από σίγουρα και εύκολα πολλοί είχαν συνηθίσει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε και το πάλε ποτέ 70% Πασόκ. Μόνο και μόνο ένα χρήσμα, ασχέτως αν έπρεπε να πάρεις ψήφο, θεωρείται ότι είχες εκλεγεί. Σωστό. Αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει. Ορισμένοι προφανώς δεν έχουν συνηθίσει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε λιγάκι. Καλό κάνει ο αγώνας. Όσοι αντέχουν, όσοι πιστοί, προσέλθετε για να μπορέσουμε να ανοικοδομήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξουμε τον χώρο αυτόν που υπάρχει σήμερα με τη μορφή που υπάρχει. Πείτε μου κάτι, γιατί μετά θα σας ζητήσω και ένα σχόλιο για τον Τσακαλώτο και όσα έγιναν σήμερα. Μόνο ένα σχόλιο. Στην παρουσία του Υπουργού. Για τον κύριο Τσακαλώτο. Στην Πάτρα, αλλά πείτε μου ένα σχόλιο, μια και μπήκαμε στα ψηφοδέλτια. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου, που ασφαλώς είναι μια εμβληματική υποψηφιότητα για την Αχαΐα, ένα πρώην πρωθυπουργό. Αυτό έχει εκ των πραγμάτων οδηγήσει σε ένα ψηφοδέλτιο που έχει αδυνατήσει από άλλες υποψηφιότητες, αλλά θα περιλαμβάνει και πάλι δυνατά ονόματα. Άμα ξέρετε εσείς, άλλες εγώ δεν τις ξέρω. Τι υποψηφιότητες. Γιατί είπατε, θα έχει αδυνατήσει το ψηφοδέλτιο. Μα φεύγει ο Παπαθεοδόρου. Δεν το έχω δει. Φεύγει η Μπάστα. Φεύγει ο. Καλά, ο Κατσικόπουλος θα είναι και στα δύο. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Και στα δύο θα είναι. Ο Κατσικόπουλος θα είναι υποψήφιος με το Σπυλιόπουλο στην περιφέρεια και θα είναι, λέει, και υποψήφιος βουλευτής. Τώρα εγώ θέλω να σχολιάσω. Γιατί δεν είναι unfair. Είναι unfair. Όχι, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Καθένας χαράσει την πορεία του. Θεωρείτε ότι θα είναι δυνατό πάντως το ψηφοδέλτιο του κοινά στην Αχαΐα παρά την παρουσία Παπανδρέου? Αυτό ρωτάω. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δυνατό, γιατί έτσι κι αλλιώς η παρουσία Παπανδρέου είναι μια θεσμική παρουσία. Ναι. Και σε μια περίοδο που ο χώρος προσπαθεί να ανοικοδομηθεί σε νέες βάσεις και με μια προσέγγιση πολύ πιο συγκεκριμένη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε στο τέλος, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα για το ΠΑΣΟΚ, το τοπικό, για το ΚΙΝΑΛ. Παρένθεση, σημαντική βέβαια, μετά όσα είπε ο Τσακαλώτος σήμερα στην Πάτρα, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ρούπα ουσιαστικά είπε ότι στον γκρεμό που εσείς ρίξατε τη χώρα, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να σηκώσει και πάλι
τη χώρα όρθια, με την κοινωνία κυρίως όρθια και να πάει στην επόμενη μέρα μετά τα μνημόνια. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η κυβέρνηση πρέπει να υπερψηφιστεί και στις ευρωεκλογές. Και θέλω ένα σχόλιο σας. Με αυτό το αφήγημα φαίνεται πως η κυβέρνηση πορεύεται και ενώπιση των ευρωεκλογών και ενώπιση πολλών εκλογών. Μόνο το αφήγημα δεν βγαίνει. Κοιτάξτε, έχουν περάσει 5 χρόνια. Όποιος και να συμμετείχε σε ό,τι συμμετείχε και ό,τι λάθη γίνανε, 5 χρόνια περάσαν. Κάποιος υποτίθεται ευθύνεται 4 χρόνια. 4, 15. Δεν θέλω σας να κλέψω χρόνο. Σας φάνηκε η ονειότητα εκτός εξουσίας. Φάνηκε, όχι, φάνηκε η ονειότητα η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταλάβατε. Με τα λάθη τόσο πολλά και τα προβλήματα. Και εγώ να πω το εξής. Είναι μια αριστερή, κατά τη δική της ομολογία, κυβέρνηση. Ένα συνοθήλευμα κατά τη δική μου προσέγγιση. Αυτή η αριστερή κυβέρνηση, ποια αριστερή πολιτική έχει εφαρμόσει? Ποια κοινωνική, επί της ουσίας, πολιτική, όχι αποσπασματική, αλλά πολιτική που θα βοηθήσει διαχρονικά τους αδυνάτους? 120 δόσεις τις περιμένουμε. Κόκκινα δάνεια, ναι, έρχονται. Το διαχρονικά, κύριε Ρούπα, αν μου επιτρέπετε συμπληρωματικά να σας ρωτήσω το εξής. Το διαχρονικά, όταν η φτώχεια έχει τη μορφή του κατεπήγοντος, σήμερα πρέπει να φάει ο πεινασμένος. Θέλει λοιπόν διτού χαρακτήρα σχεδιασμό. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Όχι, επειδή τους αδικείτε. Όχι, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι. Δεν ξέρετε ότι 670.000 άνθρωποι, ακούστε, οι οικογένειες παίρνουν ένα μηνιαίο ποσό και με αυτό φυτοζωούν. Δεν κύριε ξέρετε Φορητό, ότι τα Χριστούγεννα πήραν κοινωνικό άμα μέρισμα. Θέλετε να, άμα θέλετε να πείτε όχι την, επειδή λέτε, το σπόξιμα της κυβέρνησης, κάντε το σπόξιμα της κυβέρνησης. Όχι, άστε, λέω ότι όμως τρώει ο λαός. Όχι, θα σας πω τι τρώει ο λαός. Τον απαξιώνετε ο λαός, και λέτε διαχρονικά όχι, οράματα. Κάνετε λάθος. Τώρα κάνετε πεινάει ο άλλος, δεν κύριε πεινάει Φορητό, δεν με ακούσατε. Ναι, αλλά κοινωνική πολιτική είναι κοινωνική πολιτική βάθους και ετών. Σημαίνει ότι αυτός θα πάρει σήμερα το επίδομα, θα ξέρει ότι θα το πάρει του χρόνου, θα ξέρει ότι θα το πάρει σε 5 χρόνια, θα το πάρει σε 10 χρόνια. Ή συνέχεια. Δύο λεφτά, ή ότι θα υπάρξει μια πορεία καλυτέρευση τη ζωή του. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε έναν φτωχό άνθρωπο που βγάζει 12.000 το χρόνο, έχει ένα σπίτι αξία 131.000 αντικειμενική αξία, κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση των δανείων. Γιατί είναι μέχρι 130.000. Άλλος που έχει 560.000 δάνεια σπασμένα σε 4 τράπεζες, ναι, 80.000 μετρητά και λίρες, ακίνητα 250.000 αξίας περιουσία. Τώρα φύγατε από το ένα στ' άλλο. Όχι, δεν φύγω. Κοινωνική πολιτική είναι. Σας ρωτώ όταν ευθέως το μικρό σπίτι του άλλος το χάνει. Δεν λέτε ότι θέλετε. Γιατί τώρα, όχι, δεν λέω ότι θέλω. Λέει αυτό είναι μια επιχείρημα. Λέει ότι μια αριστερή κυβέρνηση δεν προστατεύει την ιδιοκτησία του φτωχού. Πάμε όμως στο ευχαριστώ που λέτε πολύ. Έτσι. Ναι, πάμε. Γιατί με το κοινωνικό επίδομα. Μιλάτε. Όχι, θα μιλήσω. Ναι. Γιατί είναι κακό το κοινωνικό επίδομα. Γιατί με το κοινωνικό ξέρετε επίδομα. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε το Ρούπα. Το σπίτι του δεν μπορεί να το να σώσει. Να μην έχει να φάει σήμερα ή να του κόβουν το ρεύμα. Είναι ωραίο για το έχετε κατά νου. Αλλά ακούστε με. Ποια, τι να σας ακούσω. Το επίδομα το κοινωνικό. Οι 670.000 που σας κοιτούν τώρα κουνάνε το κεφάλι του. Τι μου λέει ο άνθρωπος. Από αυτούς οι 120.000 θα χάσουν το σπίτι, ναι, σε πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς που ο κύριος Τσίπρας είπε κανένα σπίτι. Δεν κινδυνολογώ. Το νόμο τον έχουμε δει. Πληστηριασμοί, πάντως, το προσέξτε. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι επίσημο. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί το 2018 γίναν 3.000 και τώρα γίνονται 3.000 το μήνα. Όμως το να γίνονται σηκώνετε εσείς τη φωνή σας και να δείχνετε με το δάκτυλο δηλαδή, που μας συλλαμβάνατε για 5.000 χρέη, κύριε, ναι, Ρούπα, ναι, ο Σαμαράς, είπα, ότι είναι σωστό αυτό. Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο και τη Φώση σταματούσαν τις οικογένειες στο δρόμο. Εντάξει, μου, και συλλάμβαναν τη φωνή για 5.000 χρέη. Για αυτά τα πράγματα ψήφισε ο κόσμος τα δάκτυλα. Ναι, αλλά με κουνάτε εσείς το δάκτυλο. Όχι, θα το κουνήσω το δάκτυλο. Το να κουνάς το δάκτυλο όταν συλλαμβάνεις τον κόσμο για 5.000 χρέη προς την εφορία. Πιστεύω ότι πρόκειται περί πολιτικού ενώ τώρα. Είστε θρασείς τώρα με αυτή τη συμπεριφορά. Ακούστε, είστε θρασείς εσείς εγώ, με το γεγονός. Εγώ με το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεστε την κοινωνική πραγματικότητα. Εσείς συλλαμβάνετε τον κόσμο για 5.000 ευρώ. Κύριε Φορητό, άμα θέλετε να κάνετε το spokesman του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστω ήταν και ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα. Σας φύγετε πολύ από αριστερά. Όχι, να λέμε τα σίκα σίκα και σκάφη. Ο αριστερός είναι πάντα αριστερός και έχει κοινωνικό πρόσημο ισορροπίας και διαχρονικότητας. Δεν είναι αριστερός για να πάρει την ψήφο, δεν είναι αριστερός για να δίνει τα σπίτια, δεν είναι αριστερός για να μην ρυθμίζει και δεν είναι αριστερός για να αποχαρακτηρίζει από το δημόσιο. Ενώ εσείς τι είστε ως Πασόκ?
Να ολοκληρώσω αυτό που λέω και μετά θα σας πω τι είναι. Ναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι ποιος το λέει, όχι τι λέει. Ακριβώς. Επειδή το λέω εγώ λοιπόν. Επειδή το λέω εγώ. Όχι ως Ρούπας, ενώ το Πασόκ. Όχι, το κίνημα αλλαγής πώς λέγεται. Το με άρσιμε. Ναι. Διαχρονικά δεν θα απολογούμεστε για αυτά που γίνανε πριν από 10-15 χρόνια. Τι λέτε κύριε Μαστροστάτε, σας πληρώνω 200 εκατομμύρια ευρώ που φάγατε στις τράπεζες ως Πασόκ και αλλάξατε το αφμί και γίνατε κίνημα αλλαγής. Δεν θα απολογίστε εσείς που είστε πάνω στο ίδιο καράβι. Αυτοί που τα χρωστάνε. Οι σύντροφοί σας τα χρωστάνε. Οι φόβοι γεννηματά, ο Βενιζέλος, ο Παπαδρέου. Να κάνουμε κήρυγμα, ακούστε. Εγώ προσπαθώ να σα κάνω διάλογο. Δεν τα χρωστάτε. Εσείς κάνετε κήρυγμα. Δεν τα χρωστάτε, κυρία μου, δεν τα χρωστάτε στον ελληνικό λαό. Δεν είπα ποτέ ότι δεν τα χρωστάνε, Δημήτρη. Δεν είπα, προσέξτε. Δεν είπαμε ότι δεν τα χρωστάνε. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν και δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνουν οι ίδιες. Θα με βάλετε να σας πω τώρα τι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και με ποιους τρόπους χρηματοδοτήθηκε. Αφήστε προς στιγμή. Δεν πείτε μου τα 200. Γιατί ο κόσμος θα χάσει το σπίτι του. Ο κόσμος θα χάσει το σπίτι του με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε προχθές. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έφυγε από το μνημόνιο, αλλά δεν μπόρεσε να πείσει την Τρόικα, τους θεσμούς, ότι η συνέχεια του νόμου Κατσέλη είναι καλύτερη και θα προστατεύσει και του το κόψανε. Και είναι αυτό που σας λέω. Σε αυτό θα συγχωρήσω. Και είναι ο νέος νόμος Κατσέλης. Και είναι ένα νομοθέτημα που πετάει τους περισσότερους δανειολήπτες. Σας είπα ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένο. Εγώ έχει δίκιο. Σας είπα ένα παράδειγμα. Μην κουνάτε προς Θεού το δάχτυλο. Εκνευρίζουμε τον κόσμο. Διότι δεν ήρθε εδώ από παρθενογέννητο. Δημήτρη, σε παρακαλώ. Για να μπορεί να προχωρήσει. Δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Ακούστε με λίγο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα έπρεπε να έχω απεριόριστο χρόνο. Μακάρι να είχα. Λοιπόν, ακούστε με. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας, καταλαβαίνω ότι όσα είπε ο κύριος Τσακαλώτος προφανώς και θεωρείται ότι ανήκουν σε μια προπαγανδιστική τακτική της κυβέρνησης. Και εντάσσονται σε μια προεκλογική ρητορική που θα. Να μιλήσουμε λίγο για τα τοπικά μας εδώ πέρα. Ναι, γιατί έχουμε σοβαρό θέμα. Και ο κύριος Τσακαλώτος ήρθε σε μια περίοδο που είναι εδώ και η Διεθνής Επιτροπή που θα ελέγξει τους Μεσογειακούς Αγώνες. Σωστά. Για να μιλήσουμε για τον τόπο μας. Να μιλήσουμε για την ανάπτυξη και να δούμε πόσοι φορείς εδώ έχουν συνηγορήσει στο να μην έχουμε ακόμα ούτε μία σιδεριά. Που λέει ο λόγος που να σηματοδοτεί ότι θα γίνουν αγώνες. Εδώ έχετε ακόμα περισσότερο. Που κανονικά θα έπρεπε εδώ μέρα, και ένα χρόνο να έχουν μαζευτεί όλοι να δημιουργήσουν διεθνή προσέγγιση των αγώνων αυτών στα σπίτια. Οι πιτσιρικάδες που θα έρθουν το καλοκαίρι να δουν beach volley, beach handball, οτιδήποτε αυτό τους ενδιαφέρει, beach soccer. Να πιάνουν τους γονείς από τώρα και να σου λένε πότε θα πάνε να δούμε. Τα ξέρετε, άλλωστε έχετε απόλυτο δίκιο, είναι η ίδια περίπτωση. Εγώ την τόπο μου κοιτάω να δω. Έχετε δίκιο, τον τόπο σας όπως τον κοιτάξατε ως Πασόκ και το 2004 και το 2006, που ξεχάσατε να δώσετε τα 100 εκατομμύρια για την πολιτιστική ως Πασόκ και μας δούλευε ψηλό γαζί ο Βενιζέλος και μας υποσχέθηκε εδώ από την Πάθρα. Όχι, θυμάται σήμερα. Όχι, όλα τα θυμίζει στο Πασόκ σήμερα. Όλες οι διοργανώσεις. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ όμως ξέρω ότι όλη η ΑΧΑΗ έχει γεμίσει γυμναστήρια από την πολιτική. Κύριε Ρούπα, τον καταγγέλλω και εγώ το χωρίτο σήμερα. Έχει φούρα. Όχι, μου αρέσει. Είναι αυτό, είναι καινούργιο. Όχι, είναι αντικειμενικό. Είναι αντικειμενικό. Ακούστε να δείτε. Πείτε μου κάτι τώρα. Όχι, όχι, δεν θα τώρα άλλα ντάλλον είναι. Δεν θα κλείσουμε. Δεν θα κλείσουμε το δελτίο. Τι είναι αυτό. Δεν θα κλείσουμε. Θα ολοκληρώσουμε, θα σας πω. Θα ολοκληρώσουμε λέγοντας το εξής. Ότι ο Δήμαρχος. Ναι. Έπρεπε να οργανώσει τους αγώνες. Τι λέτε, ο εγώ τι λέω. Δεν ξέρετε και το αγώνες, θέμα κιόλας. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Εσείς υποστηρίζετε ο Βασιλιάδης, εκεί που τι πρέπει. Είναι αυτά που λέτε να, τώρα, ακούστε, κύριε. Τώρα, ο κύριος Πελετίδης. Όχι σε μένα. Ο Βασιλιάδης φέρνει τα λεφτά. Δεν ξέρετε και το θέμα. Και είστε και υποψήφιος. Κάνετε λάθος. Αντί να μιλάμε για τον Βασιλιάδη, μου λέτε για τον Βασιλιάδη. Αλλά τι άλλο. Δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσω για τον κύριο Πελετίδη. Ο οποίος αν ήθελε από τον κύριο Βασιλιάδη και τους υπόλοιπους φορείς, αν ήθελε, καλά ήξερε ο κύριος Πελετίδης να λέει ότι δεν θα πάρει ΕΣΠΑ και να τα έχει πάρει όλα τα ΕΣΠΑ να τα φτιάχνει. Καλά είναι να σηκώνει τη σημαία του ΚΚ και να μην ξέρει να προωθήσει τους αγώνες. Παραλήρημα είναι αυτό. Καλά είναι. Δεν είναι παραλήρημα. Είναι άποψή μου και θα τη δεχτεί. Μεσογειακή μιλάμε. Ότι οι Μεσογειακοί θα αναπτύξουν τον τουρισμό. Αφού μου μιλάτε για τον Δήμαρχο και τα λοιπά. Θέλω να μου μιλήσετε και για τον Περιφερειάρχη κλείνοντας. Γιατί υπάρχει. Μια μουρμούρα στο τοπικό Πάσο. Χθες ο κύριος Μίραλης που ακούσαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ. Πάλι με βάζει. Προχθές μάλλον. Ναι, μισό λεπτό. Δεν θα σχολιάσετε το Μίραλη. Τοπικά. Άλλο θα σας ρωτήσω. Τον Περιφερειάρχη. Είπε ο κύριος Μίραλης ότι πρέπει η Αγγέλα Τριανταφύλου και όσοι ακολουθούν το Σπηλιόπουλο να παραιτηθούν και είναι σε κομματικά όργανα. Γιατί το Κινάλ στηρίζει τον Κατσιφάρα. Συμφωνείτε εσείς? Θεωρείτε ότι το Κινάλ πρέπει
να ταυτιστεί και να στηρίξει τον Απόστολο Κατσιφάρα και όλοι οι υπόλοιποι να διαγραφούν ή να υποστούν τέλος πάντων κάποιες συνέπειες. Ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ των διαγραφών και υπέρ των συνέπειων. Ναι. Τις συνέπειες τις καθορίζει ο κόσμος με την ψήφο του και με τον τρόπο που λειτουργεί και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλοί που κατεβαίνουν ένθεν και ένθεν στα ψηφοδέλτια που προέρχονται από το χώρο το δικό μας. Επειδή έχω υποστεί το 2015 τα προβλήματα του χώρου μας ως υποψήφιος βουλευτής, δεν θα ήθελα να μπω στη συλλογιστική ούτε καν του κυρίου Μύραλη. Δεν είναι αυτός ο ρεβανσισμός. Άρα να μην υπάρχει δεν μου ταιριάζει. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνέπειες ας τελειώσουν οι εκλογές. Ναι, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει Κατσιφάρα και εσείς ασκείτε δρυμία κριτική. Εγώ... Σας πειράζει, σας ενοχλεί που. Όχι. Θα σας πω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω σε κυβερνητικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, τον ο εκάστοτε περιφερειάρχης έχει δικαίωμα να δεχθεί την στήριξη οποιοδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρούπα. Ευχαριστώ πολύ. Ειρήνη μην, να είστε καλά. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Απώλεια βάρους, τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, Rebody. Η πρώτη ανέπαφη τεχνολογία που καταστρέφει το λίπος σε ευρύ πεδίο εφαρμογής. Rebody. Αποκλειστικά στα Dr. Prino. Κλείστε τώρα την πρώτη εφαρμογή. Student for a day. Γίνε σπουδαστής για μία ημέρα. Επίλεξε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και έλα στο EEC Delta 360 να παρακολουθήσεις ένα μοναδικό workshop. Δήλωσε συμμετοχή στο eecdelta360.gr/sfat2019 και κέρδισε υποτροφία και ειδικές τιμές. Be a student for a day, live the Delta 360 experience. Επιστροφή στο δελτίο μας, σε κύριε. Λέγαμε στην πολιτική μας κουβέντα προηγουμένως για τον διάδοχο νόμο του νόμου Κατσέλη, το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που θα αφήσει δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες εκτός των ρυθμίσεων. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το μαρτύριο της Σταγόνας αναμένεται να βιώσουν μέχρι να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους οι ΜΜΗ στο νέο νόμο Κατσέλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων από την Πάτρα και την Αχαΐα γενικότερα, οι οποίοι έχουν κόκκινα, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την Πάτρα και την ευρύτερη αυτής περιοχή, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκεται να έχει κόκκινο στεγαστικό δάνειο αγγίζει τις 22.000, με μόλις τον έναν στους τρεις εξ αυτών να έχει μέχρι πριν δύο χρόνια συμπληρώσει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας και επιμελητηριακών κύκλων, ο αριθμός των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων για την Πάτρα και την Αχαΐα ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 3.500. Από τα πρώτα στοιχεία και με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε ό,τι αφορά στην νέα ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, από τους 22.000 κόκκινους οφειλέτες στεγαστικών δανείων στην περιοχή, το 30-40%, δηλαδή περίπου 8.500, θα μείνουν εκτός προστασίας. Αντίστοιχα σε ό,τι αφορά στα λεγόμενα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια στην Αχαΐα, από τα 3.500 αναγνωρισμένα ως οφειλές, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εκτός ρύθμισης και αντιμέτωποι με το φάντασμα των κατασχέσεων, θα βρεθούν 1.400 δανειολήπτες. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Καλό σας βράδυ.